Γεια σας, ελπίζω να είστε καλά. Το σημερινό βίντεο είναι ένα jumbo haul. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα κάνω τέτοιο βίντεο, αλλά είδα τις προάλλες ένα haul από το jumbo από άλλη YouTuber, τη Μαριάννα, και με το που τελείωσε το βίντεο της, έκανα μία online αγορά. Εφόσον το βίντεο της με βοήθησε πολύ να κάνω κάποιες αγορές για το σπίτι μου, θεώρησα καλό να σας δείξω τι πήρα και ίσως να αρέσουν σε κάποιους από εσάς αυτά που πήρα και να σας δώσουν κάποια έμπνευση. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Τα πρώτα που θέλω να σας δείξω και ο λόγος που έγινε αυτό το haul είναι αυτά εδώ τα αποθηκευτικά βαζάκια. Ουσιαστικά είναι βαζάκια τα οποία έχουν αυτό το μπαμπού καπάκι, το οποίο κλείνει και αεροστεγός, και είναι και αυτό εδώ. Αυτό είναι για 250 γραμμάρια, αυτό είναι για 750, είναι πολύ πιο μεγάλο, το βλέπετε, και αυτό είναι για 500. Εγώ πήρα καμιά δεκαριά τέτοια. Η αλήθεια είναι ότι στο τζάμπο της περιοχής μου δεν τα είχα δει ποτέ. Και ο λόγος είναι γιατί λογικά τα ψωνίζουν, τα αγοράζουν και φεύγουν με τη μία. Αυτά είναι γυάλινα και είναι καλό που κλείνουν αεροστεγός, οπότε εδώ πέρα μπορείτε να βάλετε διάφορα τρόφιμα κτλ. Γενικά είναι πολύ trend το συγκεκριμένο και εμένα μου αρέσει γιατί θέλω να τα κάνω πλέον όλα ομοιόμορφα. Το χειμώνα είχα κάνει μία παραγγελία από Ζάρα και είχα πάρει κάτι κάλτσες κασμιρένιες και ήρθαν σε αυτό εδώ, το οποίο είναι γυάλινο, αλλά το καπάκι είναι από φελό και μου άρεσε πάρα πολύ και το κράτησα σαν διακοσμητικό. Εδώ έχω κάτι scrunchies, οπότε μοιάζει αρκετά με αυτό που σας έδειξα. Μπορείτε να βάλετε φυσικά και κάτι άλλο εκτός από τρόφιμα, αλλά αυτό είναι κυρίως για τρόφιμα, γιατί κλείνει αεροστεγό. Και πήρα και αυτές εδώ τις ετικετούλες που έχουν και ένα στυλό μαζί και γράφει με χρώμα κυμολίας, οπότε αυτό είναι σαν μαυροπίνακα, σκεφτείτε. Αυτές τις πήρα κυρίως για να τις βάλω σε αυτά τα γυάλινα που σας έδειξα, αλλά είναι λίγο μεγάλες. Πριν από κάποια χρόνια είχα πάρει από το eBay κάτι παρόμοιο, αλλά ήταν λίγο πιο μικρές οι ετικέτες. Δεν τις περίμενα τόσο μεγάλες, δεν τις είδα κιόλας από κοντά να δω πώς είναι. Τις παρήγγειλα online όπως σας είπα. Όπως και να έχει, ήταν αρκετά φθηνό, νομίζω πρέπει να ήταν 1 ευρώ όλο αυτό. Εάν σας βολέψει είναι μια χαρά όμως. Τώρα πάμε σε 2 καλαθάκια τα οποία πήρα για αποθήκευση. Είναι αυτά εδώ τα 2, να σας δείξω πώς είναι. Είναι σαν ψάθι να σκεφτείτε και γράφουν storage και έχουν αυτά εδώ τα χερουλάκια τα οποία είναι από δερματίνη. Είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτά νομίζω έβγαιναν και σε άλλο ένα μέγεθος, πιο μεγάλο από αυτό. Πάρα πολύ ωραίο αυτό και γενικά φαίνεται πολύ κομψό και πολύ πιο ακριβό από ό,τι είναι, εννοείται. Και πήρα και αυτά εδώ τα κεράκια. Είναι σε διάφορα μεγέθη αυτά τα κεριά και είναι beige. Βγαίνανε και σε άλλο ένα χρώμα, νομίζω άσπρο χρώμα. Και αυτά τα πήρα γιατί τα ήθελα σαν διακόσμηση για το τζάκι μου. Η μαμά μου πριν από κάποια χρόνια είχε πάρει τέτοια κεριά από το τζάμπο και τα είχα δει σε εκείνη και ήθελα να πάρω κι εγώ τέτοια. Αλλά όταν ήρθαν, λίγο τα είδα και έπαθα ένα σοκ, γιατί αυτά που είχε πάρει η μαμά μου ήταν πολύ πιο μεγάλα από ό,τι αυτά. Δεν ξέρω γιατί μικρύνανε τα μεγέθη, ίσως λόγω κόστους, αλλά και πάλι εντάξει, είναι ωραία σαν διακόσμηση, δηλαδή εκεί που τα έχω εγώ είναι μια χαρά, αλλά και πάλι θα τα ήθελα λίγο πιο μεγάλα. Εάν έχετε βρει τέτοιου στυλ κεριά όπως είναι αυτά, αλλά λίγο πιο μεγάλα ή αρκετά πιο μεγάλα, αφήστε μου κάτω στα σχόλια πού τα βρήκατε, μήπως πάω και τα αγοράσω. Τώρα, πήρα και αυτό εδώ, το οποίο είναι μία εξάδα με δοχεία, τα οποία είναι για μπαχαρικά. Βλέπετε, έχω βάλει μέσα μπαχαρικά και έχει και τη θήκη τους, η οποία είναι περιστρεφόμενη. Εγώ γενικά ήθελα να πάρω τέτοια δοχεία για να είναι όλα τα μπαχαρικά μου ίδια. Δηλαδή όλα τα δοχεία ήθελα να είναι ίδια. Έχω μία λόξα. Και γενικά δεν βρίσκα τέτοια δοχεάκια τα οποία να είναι τελείως απλά και γυάλινα, αλλά τα είχε σε αυτό εδώ πέρα το σετ, το οποίο έχει 6, και είπα να τα πάρω. Δεν θα χρησιμοποιήσω την περιστρεφόμενη θήκη, θα έχω ξεχωριστά τα μπουκαλάκια, τα δοχιάκια. Αλλά παιδιά, ήταν πάρα πολύ οικονομικά, δηλαδή και με τη θήκη τους και τα 6 μπουκαλάκια έκανε 7 ευρώ όλο αυτό, ενώ γενικότερα εάν έπαιρνα ένα μπουκαλάκι ξεχωριστά θα το έβρισκα 2 ευρώ το καθένα. Σίγουρα θέλω να πάρω και άλλο ένα τέτοιο ή ίσως
και δύο για να τα κάνω κάποια στιγμή όλα το ίδιο. Τώρα για την κουζίνα, πήρα αυτά εδώ τα ποτηράκια, τα οποία είναι ποτήρια μπίρας, πήρα 6 τέτοια. Αυτά είναι ποτήρια μπίρας που χωράνε 330 ml. Εγώ γενικά είχα πάρει από τη Γερμανία που είχα πάει κάτι ποτήρια μπίρας, τα οποία είναι τεράστια, είναι τόσα, και χωράνε νομίζω ή μισό λίτρο ή κάτι παραπάνω από μισό λίτρο, το οποίο γενικά στην καθημερινότητα δεν βολεύει. Οπότε είπα να πάρω και κάτι μικρότερο, και αυτά εδώ είναι πάρα πολύ basic, αλλά πάρα πολύ ωραία. Κάνει 1 ευρώ το καθένα και πήρα 6, οπότε βγήκαν μια χαρά. Και γενικά σαν αντοχή πιστεύω ότι είναι καλά, δηλαδή δεν είναι πολύ λεπτά. Είναι πολύ πολύ καλά. Και πήρα και αυτό το οποίο είναι για το ρολό της κουζίνας, αλλά μου άρεσε που είναι ξύλινο και θα ταιριάζει με τα δοχιάκια που πήρα, που είναι μπαμπού τα καπάκια τους, θα είναι όλα ομοιόμορφα. Και κάτι το οποίο παίρνω σχεδόν όλες τις φορές που ψωνίζω από τα Τζάμπο, είτε είναι online είτε είναι από φυσικό κατάστημα, είναι αυτές εδώ οι επιφάνειες. Είναι επιφάνειες τις οποίες τις βάζετε στα συρτάρια σας ή στα ντουλάπια σας για να μην γλιστράνε και γενικά για να φαίνεται έτσι λίγο πιο καθαρή επιφάνεια. Αυτές οι επιφάνειες είναι πολύ καλές εκτός από ντουλάπια κουζίνας και μπάνιου και ρούχων κτλ. Είναι καλές και για έπιπλα που έχετε μέσα καλλιντικά. Δηλαδή εγώ στον Άλεξ έχω βάλει σε κάθε συρταράκι από τέτοιο, τέτοια επιφάνεια, κόβετε προφανώς, βάζετε ό,τι μέγεθος θέλετε, έτσι ώστε εάν έχω κάποιο ατύχημα με κάποιο καλλιντικό ή κάποιο σέρουμ, ξέρω εγώ, κραγιόν, έχουν γίνει διάφορα κατά καιρούς, να μην χαλάσει το έπιπλο. Το επόμενο είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι μία θήκη η οποία μπαίνει στο πλυντήριο. Είναι μία θήκη στην οποία βάζεις μέσα σουτιέν. Λέει ότι είναι ατομική, αλλά φαντάζομαι ότι χωράνε και δύο σουτιέν εδώ μέσα. Οπότε βάζεις τα σουτιέν για να πληθούν στο πλυντήριο, επειδή είναι ευαίσθητα ουσιαστικά, να μην πάθουν κάτι. Και το τελευταίο για το σπίτι είναι αυτό εδώ το κασπό, το οποίο είναι πολύ μικρό κασπό, κεραμικό, στο οποίο θέλω να βάλω μία μικρή σανσεβέρια, την οποία θα τη βάλω εδώ κάπου ή στην τραπεζαρία ή στο σαλόνι, θα δούμε. Γενικά όμως με τα αυτά δεν τα πάω πολύ καλά. Είχα πάρει έναν βασιλικό για να τον έχω όταν είναι να φτιάχνω πέστο και τα λοιπά, και παιδιά πέθανε σε 2 εβδομάδες, οπότε είπα να πάω σε κάτι το οποίο δεν θα μου πεθάνει τόσο σύντομα, ελπίζω. Και ναι, γι' αυτό έκανα αυτή την αγορά. Και η άσχετη αγορά που δεν έχει να κάνει με το σπίτι είναι 2 τετράδια που πήρα. Το ένα λέει All You Need Is Love, σε αυτό θα γράφω ιδέες για βίντεο κτλ. Και το άλλο λέει Dream Big και είναι το Gratitude Journal, δηλαδή ημερολόγιο ευγνωμοσύνης. Γενικά το προτείνω να το κάνετε αυτό σε καθημερινή βάση, γιατί θα βοηθήσει πάρα πάρα πολύ. Και νομίζω έχω τελειώσει με το haul. Αυτά ήταν τα πραγματάκια που ήθελα να σας δείξω σήμερα από τα Τζάμπο. Φυσικά, εάν έχετε απορίες για αυτό το βίντεο ή για οτιδήποτε, μπορείτε να μου τα αφήσετε όλα από κάτω στα σχόλια ή να μου στείλετε φυσικά στο Instagram. Και εμείς θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά! Γεια σας!